ως λανθασμένη και παράλογη, χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας την πρόταση Αμερικανών βουλευτών να επιβληθούν κυρώσεις στον αμυντικό τομέα της χώρας. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι η προσέγγιση των ΗΠΑ στο θέμα αυτό δεν αρμόζει σε συμμαχικές χώρες και ότι η Άγκυρα θα προχωρήσει σε αντίπεινα εφόσον διακοπούν οι πωλήσεις αμυντικών συστημάτων F-35. Οργισμένο είναι το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας με τη συγκεκριμένη απόφαση, με τον Υπουργό Εξωτερικών Μεχμούτ Τσαβούσογλου να αναφέρει τα εξής. Η πρόταση που έχει κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων και αφορά την προσωρινή αναστολή των πωλήσεων οπλικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, είναι λανθασμένη και παράλογη. Eşek zerdüz falan vursan yine eşektir. Bir başka sözünde de şunu söylemiş. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizle milletin karşısındayız. Θα έλεγα ότι ζούμε ένα θερμό καλοκαίρι. Αλλά από τη δική μας πλευρά, εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι η διαχείριση γίνεται με την απαιτούμενη ψυχραιμία και με την απαιτούμενη σοβαρότητα. Το αν ανεβαίνει σε κάποιες στιγμές το θερμόμετρο σε βαθμό που εκτιμάται ότι είναι ανησυχητικός, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα, γιατί σας λέω και πάλι ότι η διαχείριση γίνεται με τον πλέον σόφρονα τρόπο. Την ίδια στιγμή, με διαδικασίες εξπρες, πραγματοποιήθηκε η απέλαση του Τούρκου, ο οποίος εισέβαλε σε ελληνικό έδαφος από τις Καστανιές του Εύρου, τη στιγμή που οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί κρατούνται 67 μέρες στις φυλακές υψηλής ασφαλείας της Ανδριανούπολης. Çalışma sahamın içine giderken yanlışlıkla onların tarafa gitmişim. Ben onları karşıdaki o Yunan askerin bir anda Türk askeri zannettim. Yanlarına gittim. Yanlarına gidince ben anladım ki yani Yunan askeri. Farkında olmadan onların sınırına geçmişim kepçeyle. Hiçbir tepki vermedim. Dediler ki yani sen bir suç işledin, beni bir misafir gibi karşıladılar, yani bir suçlu gibi görmediler yani, buna emin olun yani. Misafir gibi karşılandım, ben Yunan polisinden de, bak avukatlarımız var, Yunan avukatlarımız var, onlar da gerçekten bana destek oldular, konsolos beyimiz de destek oldu. Hiçbir sorunum yok, Allah'a şükür iyiyim, yani oldu bitti yani. Mutlu musunuz? Tabii canım tabii, aynen. Πάντως, μια νέα δημοσκόπηση δείχνει πως η Τουρκία είναι μια εχθρική χώρα για τους Έλληνες, με τις ερωτήσεις να αναφέρουν τα εξής. Ποιες από τις παρακάτω χώρες θεωρείται εχθρικές? Η Τουρκία συγκεντρώνει το 87% στο ναι και το 7% το όχι. Ενώ δεν ξέρω, δεν απαντώ, απαντάει το 6% των Ελλήνων. Όσον αφορά για κάποιον φόβο, για θερμό επεισόδιο, ναι απαντά το 67% των Ελλήνων, δεν ανησυχεί το 23% των Ελλήνων, ενώ 10% αναφέρουν δεν ξέρω, δεν απαντώ.